Παιδιά, έφυγαν οι γονείς σας. Ωραία, τι θα κάνουμε τώρα? Αχ, για ξαναθυμίστε μου λίγο τα ονόματά σας, τα ξέχασα. Ναι, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος. Το είπα και πριν. Ωραία. Και εσύ πρέπει να είσαι η Έμα? Όχι, εγώ είμαι η Άννα. Η Έμα είναι η μικρότερη. Εγώ είμαι η Έμα και δεν μου αρέσει που ξέχασες το όνομά μου. Είσαι χαζή. Ναι, είσαι χαζή. Αχ, Έμα, τι λες. Δεν μιλάμε έτσι στην κυρία. Συγγνώμη εκ μέρους της. Λοιπόν, μικρή μου, δεν είναι δυνατόν τα μικρά παιδάκια να βρίζουν έτσι. Σε παρακαλώ, θα πας στη Μωρία και θα καθίσεις εκεί μόνη σου στη σκάλα. Τι? Θα καθίσω στη σκάλα? Αχ, Αλέξανδρε, μπλέξαμε με αυτήν. Είναι πολύ αυστηρή. Ναι, πάρα πολύ αυστηρή, αλλά εμένα δεν με νοιάζει. Θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν κατάλαβα. Γρήγορα στη σκάλα. Γρήγορα. Άκουσε εκεί να βρίζεις. Δεν θέλω να πω στη σκάλα. Θα καθίσω εδώ τώρα πόση ώρα? Δεν είπα και κάτι. Τι παιδιά είναι αυτά, τι παιδιά? Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, τώρα εσείς οι δύο, να πάτε γρήγορα να κάνετε τις ασκήσεις για το σχολείο σας. Εγώ πηγαίνω στον νηπιαγωγείο, δεν ξέρω αν σας το είπαν οι γονείς μου. Δεν έχουμε ασκήσεις στον νηπιαγωγείο. Τότε θα κάνεις εσύ, Άννα, και για σένα, Αλέξανδρε, κάτι θα σκεφτώ. Σίγουρα θα σου βάλω κάτι να μελετήσεις. Δεν θα περιφέρεστε έτσι. Λα 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 λα. Τι ακούγεται εκεί? Κάνει φασαρία η Έμα. Τι γίνεται εδώ πέρα? Δεν σου είπα να μείνεις ήσυχη? Μα ούτε να τραγουδάω δεν μ' αφήνετε. Βαρέθηκα εδώ πέρα στη σκάλα που με έχετε τιμωρία. Ησυχία απόλυτη. Άκουσε εκεί. Να τραγουδάς, είσαι τιμωρία. Πω πω, Αλέξανδρε, με αυτήν θα τα πάμε καθόλου καλά. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ θα πάω να δω τηλεόραση την αγαπημένη μου σειρά. Και άστον αυτή να φωνάζει. Αλέξανδρε, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να δεις τηλεόραση, θα σε μαλώσει. Πού είναι ο αδερφός σου? Πες μου που είναι ο αδερφός σου. Εκεί, στο καθιστικό, πήγε να δει τηλεόραση, νομίζω. Σε έπιασα, μικρέ. Λοιπόν, κλείσε γρήγορα την τηλεόραση. Τι θέλεις, με τρόμαξες, ήρθες πίσω, σαν φάντασμα. Η τηλεόραση δεν αρμόζει σε μικρά παιδιά σαν και σένα. Είναι ήδη αργά. Να πας πάνω στο δωμάτιό σου και να διαβάσεις ένα βιβλίο ή καλύτερα να κοιμηθείς. Μα είναι Σαββατοκύριακο και οι γονείς μου με αφήνουν να βλέπω. Οι γονείς σου μπορεί να σε αφήνουν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ. Εγώ είμαι εδώ για να σας προσέχω. Λοιπόν, κλείσε την τηλεόραση και πήγαινε γρήγορα επάνω. Μήπως και κοιμηθείς. Σου λέω δεν θα κλείσω την τηλεόραση. Δεν θέλω να πάω να κοιμηθώ. Άσε με στην ησυχία μου. Ώστε έτσι, τώρα θα δεις εσύ που δεν υπακούσε αυτά που σου λέω. Δεν θα τις περάσει. Θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Εγώ βαρέθηκα εδώ. Θα πάω πάνω στο δωμάτιό μου. Έμα, έρχομαι κι εγώ. Περίμενέ με. Με το που ήρθε αυτή, μας έβαλε τιμωρία. Αχ, ούτε και εμένα μου αρέσει αυτή η κατάσταση, Έμα. Αλλά τι να κάνουμε. Α, έκλεισαν τα φώτα. Φοβάμαι πολύ, Άννα. Πώς σκοτεινιάσαι έτσι ξαφνικά? Έκλεισε και η τηλεόραση. Άννα, γρήγορα, άνοιξε τα φώτα. Φοβάμαι πολύ. Θέλω τη μαμά. Δεν ξέρω τι έγινε, Έμα. Πάμε λίγο στο δωμάτιο της μαμάς. Κάπου έχει ένα φακό. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Άνατος. Πάμε να κατέβουμε κάτω να δούμε τι κάνει και ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, πού είσαι? Εδώ είμαι. Εδώ. Ξαφνικά έκλεισαν τα φώτα. Μα τι έγινε άραγε? Δεν ξέρω. Μάλλον με την babysitter, γιατί δεν με άφηνε να δω τηλεόραση.
Και μετά της είπα ότι θα δω, όπως και να έχει, και αυτή μάλλον έκλεισε τα φώτα. Αχ, Θεέ μου, πώς μπλέξαμε με αυτήν. Πάμε να πάρουμε γρήγορα τη μαμά τηλέφωνο. Αχ, από εκεί είναι το τηλέφωνο, πάμε. Αχ, δυστυχώς δεν δουλεύει, γιατί δεν έχουμε ρεύμα. Μαμά, μαμά. Δεν δουλεύει, σου είπα, οπότε δεν μπορούμε να την πάρουμε τηλέφωνο.